Τι δεξιμπακ, τι παίζει. Πώς. Έχω 23 χρόνια να έρθω. Σε ένα μάτσο είχα έρθει μια φορά με μια ιταλική ομάδα που παίζαμε. Δεν ήρθα γιατί αυτά που γινόταν στον ΠΑΟΚ δεν με αντιπροσωπεύαν, δεν γινόταν χαλαμισμός. Ξέρετε, από εκεί δημιουργήθηκαν φυσικά τα χρέη τόσων ετών και δεν μπορούσα, δεν είχα καμιά ψυχική επαφή μαζί τους. Πάντως, έστω και από μακριά, βλέπετε τώρα ότι τα πράγματα άλλαξαν λίγο προς το καλύτερο. Έτσι. Βλέπω, ναι, ότι γίνεται ένα νοικοκύρεμα και, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν τα παιδιά, ανασκουμποθήκανε, σηκώσαν τα χέρια τους και με ρευστή κατάσταση, με τόσα χρήματα κλπ. Αυτό δείχνει ότι αγαπούν το σύλλογο και ότι θα κουραστούν και να τον φέρουν σε βόλτα. Και αυτό το εκτιμώ πολύ. Ο Γιώργος Παντελάκης, ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα μετά από 7 χρόνια, πριν από την έναρξη του αγώνα, παρέδωσε τη μυθική πλακέτα στη χείρα του Αρίσταρχου Φουντουκίδη, τιμώντας έτσι τη μνήμη ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος προσέφερε πολλά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Επιθετικά ξεκίνησε το παιχνίδι Όφη στο γήπεδο της Τούμπας και άνοιξε μάλιστα το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με αυτό το εκπληκτικό γκολ του Λεοζίνιο. Ο Βραζιλιάνος που πανηγυρίζει για τον γκολ που πέτυχε στο 6ο λεπτό. ΠΑΟΚ Όφη 0-1 μετά το λάθος που έγινε στο χώρο του κέντρου. Ο παίκτης του Όφη πήρε την μπάλα, προχώρησε, δημιουργήθηκε εκεί ένα κενό και με δυνατό σου έστειλε την μπάλα στα ίδια του Φερνάντες που δεν μπόρεσε να διώξει. Αντίδραση του ΠΑΟΚ πολύ γρήγορα. Ο Λιάδης στον Λάκη, 2 λεπτά αργότερα. Σέντρα προς τον αρχηγό, τον Κωνσταντινίδη. Αυτός έστρωσε στον Βρίζα. Και ο τελευταίος για τον Βαγγελή, ένα πανέμορφο γκολ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ. Στο 8ο λεπτό, ΠΑΟΚ Όφη 1-1 με τον γκολ του Βαγγελή. Εδώ τον βλέπετε μαζί με τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν για την ισοφάριση. Ο κόσμος βέβαια του ΠΑΟΚ που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας. Και πάλι τον γκολ με τον Βρίζα, τον Βαγγελή, ένα πολύ ωραίο σουτ. Ένα σουτ που δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει ο τερματοφύλακας του Όφη. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα λεπτό αργότερα στην επίθεση και κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ με την ατομική προσπάθεια και το πολύ ωραίο και έξυπνο σούτ από τον αρχηγό, τον Κωνσταντινίδη, που πανηγυρίζει μαζί με τον Βαγγελή, τον Αλάκη και τον Βρίζα. Και πάλι το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Ο ΠΑΟΚ που πέρασε πάλι στην επίθεση έφτασε κοντά σε ένα τρίτο γκολ σέντρα από τον αρχηγό τον Κωνσταντινίδη. Ο Λάκης πολύ κοντά, μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια του Όφη, χάνεται ευκαιρία για το 3-1. Ο Όφη πέρασε συνέχεια στην αντεπίθεση, μπαλιά για τον Λεοζίνιο, δυνατό σουτ, την μπάλα στο δοκάρι του Φερναντές. Η ευκαιρία χάθηκε αυτή τη φορά για τον Όφη να κάνει το 2-2. Τελικά η ομάδα της Κρήτης ισοφάρισε στο 36 μετά από αυτό το κόρερ. Ο Κουνενάκης με κεφαλιά φνιδιάζει την άμυνα και τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-2. Εδώ και πάλι το κόρνερ. Ο Κουνενάκης με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ευκαιρία από κοντά και πάλι με τον Λεοζίνιο πρωταγωνιστή. Φερναντές που τα βάζει με τους αμυντικούς του. Ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση. Ο Γεωργιάδης η σέντρα. Ο Κωνσταντινίδης. Το κοντρόλ όμως με το χέρι. Έχει σφυρίξει προηγουμένως ο Θόδωρος Γκαϊτατζής, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Φάουλ, την ενέργεια του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Και μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Κεφάλου. Κεφαλά του βρίζει η μπάλα έξω από τα δοκάρια. Satisfied with our team. Λοιπόν, τελικά είναι ευχαριστημένος γενικά από την ομάδα μας. The way is a fight, the way is a play, I think it was okay, we also miss good players. Για τον τρόπο που παίξαμε και παλέψαμε, πιστεύω ότι ήταν όλα καλά. Επίσης, είναι ένα παιδί που μας λείπουν και μερικοί βασικοί παίκτες. So it was for us a success to take a point in Tumba. Γι' αυτό για μας ήταν επιτυχία να πάρουμε ένα βαθμό στην Τούμπα. Η μια εκείπα de responsabilidad primaria y un asiento entrenador. Σε όλες τις ομάδες που έχει υπό την ευθύνη του, η πρώτη ευθύνη την έχει ο προπονητής. Publicamente siempre el entrenador. Δηλαδή, δημοσίως, την πρώτη, τη βασική ευθύνη την αναλαμβάνει ο προπονητής. Essas questões que têm a ver com aquilo que me pergunta, obviamente que são analisadas dentro da cabine e com os meus jogadores. Αυτά τα ζητήματα που ρωτάτε, δηλαδή, εξετάζονται με τους παίχτες, ανάμεσα στον προπονητή και τους παίχτες. Mas nunca publicamente farei o que quer que seja em relação a culpar jogador ou outro jogador. Ποτέ, não é minha maneira de estar. Ποτέ δημοσίως δεν θα καταλογήσει ευθύνες στον ένα ή στον άλλο παίχτη. Δεν είναι ο τρόπος που να φέρεται. A responsabilidade é do treinador. Δηλαδή η ευθύνη είναι του προπονητού. We didn't start good today. I
Δεν αρχίσαμε καλά καθώς δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Για 15 περίπου λεπτά παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, καταφέραμε και γύρισαμε το παιχνίδι. Προηγηθήκαμε στο σκορ, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και τρίτο γκολ αν ήμασταν περισσότερο τυχεροί. Ισοφαριστήκαμε σε μια ακραία φάση. Είναι απίθανο το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε. Μετά το 2-2, ασκήσαμε πίεση στην αντίπαλη περιοχή, κάναμε φάσεις και θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα τρίτο γκολ. Δεν ξεκινήσαμε καλά το σημερινό παιχνίδι αφού δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα 5 λεπτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας είναι ενώ πετύχαμε 2 τέρματα στη συνέχεια, ρίξαμε το ρυθμό μας και αυτό μας τύχησε αφού ο αντίπαλός μας κατάφερε να ισοφαρίσει. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε περισσότερο για να πετύχουμε ένα τρίτο γκολ, να πάρουμε την νίκη και τους 3 βαθμούς. Σίγουρα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλός. Όσο αφορά το παιχνίδι, πιστεύω όλος ο κόσμος που ήρθε σήμερα ευχαριστήθηκε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Εμείς δεν κλειστήκαμε πίσω, προσπαθήσαμε να πιέσουμε τον ΠΑΟΚ. Άρα και προηγηθήκαμε, πιστεύω νωρίς και φινδιάσαμε τον ΠΑΟΚ, δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτό το γκολ για κάποιο για μεγαλύτερο διάστημα. Καταφέραμε, σοφαρίσαμε το παιχνίδι. Νομίζω πως κατά γενικές γραμμές σήμερα η ομάδα πήγε πολύ καλά. Μπορούμε και καλύτερα. Ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό της η ομάδα, αλλά και καμία ομάδα πιστεύω. Όσο θα περνάει ο καιρός, θα γινόμαστε και καλύτεροι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Παίχτηκε ένα καλό ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο. Πήγαν 4 γκολ. Παναλαμβάνω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είδα μια άριστη διαιτησία και εύχομαι να μην είναι μόνο στον Όφι και στον ΠΑΟΚ αυτή η καλή διαιτησία, να είναι σε όλες τις ομάδες. Και επών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αδέρφια, ζήτε, εσείς μας οδηγείτε. Με το σύνθημα αυτό, πολυάριθμοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αποτείουν φόρο τιμή στη μνήμη των 6 νεαρών φιλάθλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου του 1999 σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη. Γυρνούσαμε από την Αθήνα, τώρα τρακάραμε, έχασε το τιμόν αυτός. Τον πήρε ύπνος, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Τρακάρ, πέσαμε σε ένα φορτηγάκι, του πάραμε. Πέσαμε ακριβώς απέναντι από εδώ πέρα που είναι το μνημείο. Και έγινε αυτό που έγινε. Ήρθαμε πάλι σήμερα εδώ να τιμήσουμε τα αδέρφια μας. Ευχαριστούμε τη διοίκηση και τη σύστομη την ομάδα που ήρθε για πρώτη φορά στα Τέμπη μετά από 8 χρόνια. Αυτό είναι η τιμή για τα παιδιά που χάθηκαν. Και ελπίζω από εδώ και πέρα να γίνεται κάθε χρόνο. Σύστομη η διοίκηση, οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσαν το παρόν και κατέθεσαν στεφάνια στην επιτύμβια στήλη που έχει στηθεί στον τόπο του δυστυχήματος. Είναι μια ξεχωριστή μέρα, μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να τιμάμε κάθε χρόνο τα παιδιά αυτά που δώσανε στην κυριολεξία με τη ζωή τους αυτό που πιστεύανε και για το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Αιωνία τους η μνήμη. Ευχή όλων η φίλαθλη κοινότητα να μην ξαναζήσει ποτέ τέτοια τραγωδία.